important this election is, I also want you to know that I am supporting Emmanuel Macron to lead you forward. En marche. Vive la France. Τα κέρδη από του Μακρόν από τη χθεσινή τηλεμαχία αποτυπώνονται τώρα στις δημοσκοπήσεις όσο και στα πρωτοσέλιδα του γαλλικού τύπου. Μαζί μας η Ρίτσα Καστάνη για να δούμε, Ρίτσα, τι γίνεται τελικά, ποιον βοήθησε περισσότερο αυτή η τηλεμαχία. Φαίνεται ότι βοήθησε τον Εμμανουέλ Μακρόν. Αξίζει όμως να πούμε ότι δεν είχε προηγούμενο αυτό το debate που παρακολούθησαν οι Γάλλοι τηλεθεατές, καθώς χαρακτηρίστηκε ως βρώμικο. Ακούστηκαν πολύ περισσότερες προσβολές από ό,τι πληροφορίες για τα προγράμματα των δύο υποψηφίων και το παρακολούθησαν 16.500.000 Γάλλοι τηλεθεατές. Είχε μικρότερη τηλεθέαση από ό,τι είχαν τα δύο προηγούμενα, το 2012 και το 2007. Πάμε να δούμε όμως ποιος κέρδισε σύμφωνα με τις δημοσκοπήσεις. Όταν λοιπόν το ερώτημα τέθηκε ποιος ήταν πιο πιστικός στο debate, ο Μακρόν, δεν ξέρω αν έχουμε τη δυνατότητα να δούμε τώρα το infographic, το παρακολουθούμε τώρα, κέρδισε με ποσοστό 63%, ενώ η Λεπέν συγκέντρωσε το 34%. Όταν τώρα, Νίκο, το ερώτημα αυτό, ποιος ήταν πιο πιστικός στην τηλεμαχία που παρακολούθησαν, τέθηκε στους ψηφοφόρους του Φιγιόν, σε εκείνους δηλαδή που είχαν ψηφίσει στον πρώτο γύρο τον Φρανσουά Φιγιόν, το 58% πάλι βρήκε πιο πιστικό τον Εμμανουέλ Μακρόν, ενώ το αντίστοιχο ποσοστό για την κυρία Μαρίν Λεπέν ήταν το 38%. Για τους ψηφοφόρους του αριστερού υποψηφίου του Μελανσόν στον πρώτο γύρο, είδαν την τηλεμαχία και έκριναν ότι ήταν πιο πιστικός πάλι ο Εμμανουέλ Μακρόν με ποσοστό 66% και ακολουθεί η Μαρίν Λεπέν με 30%. Και είναι οι δεξαμενές που ψαρεύουν και οι δύο. Δεν είναι τυχαίο, μάλιστα, όλο αυτό το σκηνικό που στήθηκε και με την copy-paste φράση της Λεπέν από ομιλία του Φιγιόν. Ενδεχομένως το έκαναν και σκεμμένα. Για πάμε να δούμε. Θέμα είναι τι θα ψηφίσουν αυτοί που ψήφισαν τους δύο άλλους υποψήφιους στον προηγούμενο γύρο. Τώρα, καινούργια δημοσκόπηση. Ποιος θα κερδίσει στην αναμέτρηση της Κυριακής, το δεύτερο γύρο των προεδρικών εκλογών? Το 61% σύμφωνα με τη δημοσκόπηση της Opinion Way σημερινή πιστεύει ότι θα κερδίσει ο Εμμανουέλ Μακρόν, αυτή είναι η πρόθεση ψήφου, ενώ για την Μαρίν Λεπέν το ποσοστό είναι στο 39%. Υπάρχει ακόμα μία? Όχι, αυτή είναι η πλέον πρόσφατη βέβαια, που έχουμε. Οι δημοσκοπήσεις δείχνουν ένα ξεκάθαρο προβάδισμα και νικητή των Μακρόν. Κοντή γιορτή όμως, ξέρεις τι λέμε. Σαφώς. Και βέβαια η Λεπέν μάλλον θα ποντάρει περισσότερο στο δικό της ποσοστό και στις εντυπώσεις που θα δημιουργήσει αυτό το ποσοστό, αν θα είναι πάνω από το 40 και πώς θα δημιουργηθεί αυτή η διαφορά. Πάμε όμως και στα πρωτοσέλιδα. Πάμε να δούμε στα πρωτοσέλιδα του γαλλικού τύπου, που γενικώς, όπως σου έλεγα και νωρίτερα, ο γαλλικός τύπος μιλάει για ένα debate πρωτοφανούς ομότητας. Μιλάει για έναν διάλογο κοφών. Όλοι αναφέρονται στη φοβερή ένταση, στις προσβολές που ουσιαστικά εκτόξευσε ο ένας εναντίον του άλλου. Σύμφωνα τώρα όμως, μάλλον να δούμε τρία χαρακτηριστικά πρωτοσέλιδα. Αναγνωρίζουν σε γενικές γραμμές ως νικητή του debate τον Εμμανουέλ Μακρόν και η Μοντ γράφει στον τίτλο της «Η στρατηγική του ψεύδους». Η Φιγκαρό κάνει λόγο, λέει ότι ο Μακρόν απέκρουσε τα χτυπήματα και επιβλήθηκε στη Λεπέν, ενώ η Λιμπερασιόν αναφέρεται στο χαμηλό του μετόπου και στο κύριο άρθρο της γράφει Νίκο πως είναι αδύνατον ένα debate με την Μαρίν Λεπέν, καθώς με την επιθετικότητα και το δημαγωγικό της υβρεολόγιο βούλιαξε τη συζήτηση υποχρεώνοντας τον Μακρόν σε αμυντική στάση. Ευχαριστούμε.